Δεν σε διώχνω. Απλά θέλω να μου δώσεις την ευκαιρία να μείνω μόνη μου μαζί του για να μάθω τι συμβαίνει. Είμαι μωρό. Θα τα καταφέρω και μόνος μου. You Mr. Good man. You friend Madam Martina. Άντεσε με αυτή το αεροπλάνο. Μια στιγμή σας παρακαλώ. Μια στιγμή. Αφήστε μας για λίγο μόνος. Τι με κοιτάς έτσι, είπα αφήστε μας για λίγο μόνος. This man, video cassette, very apartment man, very apartment. You look radio cassette. Ο Αχιλλέας, πού είναι? Έφυγε. Έφυγε ή τον έδιωξες πάλι? Ας τον καλύτερα, ας μείνει μόνος λίγο. Καλά, αν ήξερα ότι ο υπόγος μας έχει παρεδώσει με διάφορους μες στην κρατική μηχανή. Αλλά όχι να μαθαίνει να μου γίνεται πριν που μας μες στην αστυνομία. Εγώ είναι άλλος σου, αλλά εσύ θέλει να κάνεις τη κεφαλή σου. Επ' ευκαιρίας, καπετάνιο, ήθελα να... Να σου ζητήσω συγγνώμη αν είπα καμιά κουβέντα παραπάνω. Ποιος είδε? Ο κατσινιώρος ο κουκουθκιάος, που δουν τα ούλα. Να έρθει υπόψη εδώ, ναι. Δεν πουλαλείς. Να του κάνουμε κανένα surprise. Είναι έτσι που σου γράψα την ερώτηση, α? Έγραψα σου που πότε οργανωμένο έγκλημα. Όχι, είναι έτσι που μου γράψεις, αλλά δεν τις αλλάσω λίγο, δεν θα καταλάβουν ότι είναι εσύ που μου τις είπες. Όχι, όχι, έφερ, έφερ. Θα με ρωτάς ακριβώς όπως σου έγραψα. Είμαι έτοιμος να βοηθήσω το κράτος να πατάξει το έγκλημα. Έχω όμως και έναν παράπονο. Καλησπέρα αγάπη μου, όπου και να είσαι. Σε τεφένια αστέρι να σου φέγγει στα νύχτα. Τη ψυχή μου για χάρη σου θα αποκηρύξω. Σαν ελέητο ορκίζω με Θεό στον αθώ τις θάλασσες. Αγκύρα εγώ. Στην αχτή ονείρων εκεί θα ειδωθούμε ξανά. Άι τραγούδι το ανέμου να λες, να ξυπνάει την καρδιά. Στα νυχτά. Λοιπόν, Βασίλη, εσύ θα κάνεις ό,τι σου πει η Μιράντα. Μόλις σου ξανασυναφέρει την το ζήτημα, θα της πεις ναι. Ο Σόδος θα μαζί σου στην ίδια πτήση. Θα σε ακολουθήσει με τρόπο. Και την ώρα που να συναντηθείς με τον άνθρωπο του στο Μίνσκ, την ώρα που να σου διά το πακέτο με τα διαβατήρια, θα σε βγάλει φωτογραφίες. Με τον τρόπο θα έχουμε και τις φωτογραφίες τους. Τούτο είναι εντάξει. Άσε που είναι να κανονίσω να μου καλύψει τα έξοδα μου η εφημερίδα. Θα τους πω ότι πρόκειται για ένα συνταραχτικό αποκλειστικό ρεπορτάζ και να είσαι σίγουρος ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Άσε να μιλήσω με τον αρχισυντάκτη μου. Ναι, λάβει μπει κουβέντες παραπάνω, να μην γίνει καμιά χαλάστρα. Μένω εσύ 9, να το χειριστώ όπως πρέπει. Ναι. Αλλά όχι να μην πει φωτογραφία μου στις εφημερίδες. Εννοείται, ρε Βασίλη. Ό,τι φωτογραφία δημοσιευτεί είναι να βάλουμε μαύρο στα πρόσωπα. Λοιπόν, τώρα το άλλο. Πρέπει να βρω τον Στέφανο. Πρέπει να στράφει και πίσω.
Πρέπει να μιλήσω μαζί του και να κανονίσουμε του ράμπου να γίνεται η παράδοση να του πιάσουν υπ' αυτοφόρο. Ναι, όμως να σιγουρευτούμε ότι η διαβατήρια από εκεί μέσα. Όχι να πάθουμε καμιά κλάπα. Ακριβώς. Οπότε πριν να παραδώσει το πακέτο ο Βασίλης, πρέπει να βρούμε τρόπο να το ανοίξουμε να δει ο Στέφανος είναι από εκεί μέσα. Τούτο είναι πολύ δύσκολο. Μόλις κατεβώ από το αεροπλάνο, να τζαμί οι δικοί του και να με περιμένουν. Εγγύρω όμως, πρέπει να βρούμε λύση. Πρέπει να βρούμε τρόπο να το ανοίξουμε να δούμε είναι από εκεί. Αν είναι να τα ανοίξω εγώ να δεν τα μπούσει μέσα, θα το κλείσω προσεκτικά. Δεν γίνεται. Πρέπει να βρούμε τρόπο να το ανοίξουμε να το δει ο Στέφανος. Το παράπονο μου είναι ότι μόλις γίνει κάτι έρχονται ολόγια πάνω μας. Η σιγιά του μαύρου καταντήσαμε σιόρ, μα δεν είναι μόνο τα πράγματα. Είναι κατάλαβα δηλαδή. Και τους φόρους μας πληρώνουμε. Και τα αποσκούπιδα μας. Και τις κοινωνικές ασφαλείς των υπαλλήλων μας. Ειλικρινά, κυρία Ναυσικά, δεν μπορώ να καταλάβω, α. Και σου πω την αλήθεια. Ξέρω ότι εν κάποιοι ψηλά από μέσα από την αστυνομία που έχουν συμφέρον. Για ούτε μας έβανε στα μάτια. Προς στιγμή νομίζω πως δεν θα έρθεις. Ναι. Πώς είσαι που νευτήκα σέτα που σου έδωσε εκείνος ο ξένος που βρήκε στυπμένο στο δρόμο. Τι έγινε πάλι. Πρέπει οπωσδήποτε να ξαναδώ αυτή την κασέτα, ξέρεις που είναι. Στέφανε, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή που είναι, αλλά νομίζω πως πρέπει να πας να ετοιμαστείς. Έχουμε ήδη αργήσει και οι γονείς μου ξέρεις είναι πολύ τυπικοί με την ώρα. Αθηνά, δεν μπορώ και να πω πιθανά, δεν ξαναδώ την κασέτα. Σε τι συμφέρον πιστεύετε ότι έχουν κάποιοι ψηλά μες στην αστυνομία, κύριε Τζόνι. Να μου επιτρέψεις, κυρία Ναυσικά, του είναι την ερώτηση να μέσω είναι απαντήσω. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι έχω πολλά δυνατά στοιχεία στα χέρια μου. Και αν μπορώ να ανοίξω το στόμα μου, εμπολύπουν να εμπιερώσω. Ναι, αλλά εσείς προηγουμένως έλεγετε ότι θέλετε να βοηθήσετε την αστυνομία. Τώρα κατηγορείτε τι. Ας σου πω. Θωρήσουν τα δαχτύλια. Είναι όλα τα ίδια. Όχι. Τούτο διαφέρει από τούτο. Τούτο διαφέρει από τούτο. Έτσι είναι και οι άνθρωποι. Ο καθένας έχει το συμφέρον του. Και έχει πολλούς που έχει μέσα που έχουν συμφέρον. Και μέσα στην αστυνομία και μέσα στο immigration. Ευχαριστώ. Ναι, αλλά εσείς κύριε Τζονί έχετε ήδη καταδικαστεί μια φορά για... Κόψα το γαμώτο στα γιο σου! Θα μου ξανακάμεις ερώτηση που είναι γραμμένη, λαλό σου το. Να έχουμε ένα σύμμαξι μπαρτέματα. Εντάξει. Όλα εντάξει, φεύγουμε. Παύλο. Σε ταβέρνα για φαγητό θα πάμε. Το χαρτοφύλακα τι το θες. Ξέρεις ότι έχω μέσα τα γυαλιά μου, έχω διάφορα πράγματα. Έπειτα είναι προέκταση του εαυτού μου. Αν δεν τον έχω, μου λείπει κάτι, καταλαβαίνεις. Δεν θα πάμε πουθενά, αν δεν μου πεις τι συμβαίνει και γιατί κουβαλάς αυτό το κινητό φαρμακείο μέσα σου. Κοίταξε, κυρία Ναυσικά, κακά τα ψήματα. Αν μένεις μια κουμπέλα μέσα στο μαχαζί να κάνει και λίγο τα γλυκά ματούθια στους πελάτες, είναι παταμούγια. Και επειδή οι δικές μας εψιλομούτσες και δεν καταδέχονται να δουλέψουν, αναγκαζόμαστε να φέρουμε ξένες κουμπέλες, που στο κάτω-κάτω έχουν και ανάγκη. Στο σημείο δάμε, θέλω να παρακαλέσω πολλά τον κύριο Υπουργό να μας αυξήσει λίγο τον αριθμό των κουμπέλων, γιατί με δυο που προνοεί ο νόμος, γίνεται τίποτε. Στέφανε, έπρεπε ήδη να είχαμε φύγει, θα αργήσουμε. Να σου πω ότι ανακάλυψα, θα τρελαθείς. Δεν με ενδιαφέρει τι ανακάλυψες. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι μας περιμένουν οι γονείς μου σε δείπνο και εσύ δεν έχεις ακόμα ντυθεί. Αυτός δεν είναι ο Σταυρίδης. Εγώ να κόψω το κεφάλι μου. Ποιος είναι αυτός? Κάποιος. Λοιπόν, Αθηνά, θα σου το πω καθαρά.
Δεν θέλω να έρθω σε αυτό το δίκτυο. Πόσες δηλαδή χρειάζεστε, κύριε Τζονί, για να κάνετε τη δουλειά σας? Τουλάχιστον 4-5. Και για να προλάβω την επόμενη σου ερώτηση, κυρία Ναυσικά. Που λαλούν ότι πουλούμε τις κοπέλες, και τα ούλα εμπελάρες. Στο κάτω-κάτω, και ούτε ανθρώποι είναι. Έχουν και ούτε στην ιδιωτική τους ζωή και τις ανάγκες τους. Και μπορούμε εμείς, επιχειρηματίες ανθρώποι, να δες τσεκέρουμε έναν πάσα στιγμή που πας εκείνταν που κάνω. Σωστά? Ώστε την άνοιξες, έτσι. Δεν άντεξα στον πειρασμό. Πες μου τι έχεις. Δεν θέλω να το κλαδιάσω. Γι' αυτό ήρθες στη Λευκοσία. Δεν ήρθες για δουλειά, να σε δει γιατρός. Πες μου όλη την αλήθεια. Ωραία, ήρθα και για τα δύο. Σου αρκεί αυτό? Ωραία. Αφού δεν θέλεις να το συζητήσουμε, πες μου τουλάχιστον πόσο σοβαρό είναι. Γιατί επιμένεις? Σου είπα, δεν θέλω να το συζητήσω. Και επιμένω γιατί νοιάζομαι για σένα. Εγώ λέω να το ξεχάσουμε και να πάμε να φάμε, γιατί θέλω να δω και τον καπετάνιο, εντάξει? Δεν το πιστεύω. Αφού είναι τόσο σοβαρό όσο με αφήνεις να νομίζω, απορώ γιατί είμαστε εδώ. Πού θα έπρεπε να είμαστε δηλαδή? Οι γιατροί είναι μια χαρά εδώ. Με φροντίσουνε, κάνουν τις αναλύσεις μου, παίρνω τα χαπάκια μου και θα αρχίσω θεραπεία από την άλλη εβδομάδα. Περνάω μια χαρά. Τι σημαίνει περνάς μια χαρά? Τι είναι αυτά που μου λες τώρα? Δηλαδή τι θες να σου πω? Ότι είμαι με τον απόδειο στον τάφο? Μάλιστα. Αφήσατε όμως προηγουμένως εχμές για κάποια υψηλά ιστάμενα πρόσωπα. Θέλετε να γίνετε πιο συγκεκριμένος? Κυρία Ναυσικά, Μην με πιέζεις και θα πω ονόματα σήμερα. Ή θα πω. Αν μας παρακολουθούν τώρα, να είσαι σίγουροι ότι είναι να καταλάβουν ότι για λόγο τους που λαλούν. Ο Τζονής είναι να μιλήσει άμα έρθει η ώρα. Και άμα μιλήσει ο Τζονής, είναι πολλούς που να πάρει ο ποταμός. Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Τζονή. Ακούστηκε ότι ενδέχεται να κρύβεστε πίσω από την απόπειρα εμπρισμού της ταβέρνας ενός βιοπαλαιστή. Τι έχετε να πείτε? Παρόλο που είναι συμφωνήσαμε να μου κάνεις έτσι ερώτηση, εν πάση περιπτώσει, να σου απαντήσω. Εμένα, εν τρεις φορές που ήρθαν να μου κρούσουν το μαγαζί, έβγαια στην αστυνομία, εκατάγγειλα του. Αρνήμπαση. Ήρθαν, είδαν και φύγαν. Ως πια όγκωμα. Και ξέρεις γιατί δεν μπορέσαν ούτε το δαχτυλούι μου, το μητσί να μου γίσω. Α, ξέρεις γιατί? Έτω. Κουβαλώ πάντα μαζί μου τον το φυλαχτόν. Έκαμε μου το δώρο ο αρφός μου, που εγκαλόιδρο και πας στο Άγιον Όρος. Μάλιστα, είπετε όμως να απαντήσετε, η απάντηση είναι να δώσετε. Θα απαντήσω. Να απαντήσω, αλλά θα το πω έτσι δημοσίως. Να ακούσουν και εκείνοι που ό,τι γίνει ύστερουν τα πας στον Τζονί. Ο Τζονής μόνο τη δουλειά του θωρεί. Ο νοόν νοήτο. Σβήσε τη μηχανή. Φωτογραφέ, σβήσε τη μηχανή. Το ίντερβιο τέλειωσε. Καλά, γιατί ευκαιγείτε εκτός ελέγχου αφού απαντήσετε? Σβήσε τη μηχανή, είπα. Τέλειωσε η συνέντευξη. Εντάξει, Ευάγγελε, τελειώσαμε. Λοιπόν, νομίζω πως το ήβρα, ρε. Εσύ, άμα αυκές που τις αφήξεις, να σε περιμένουν για μία ανθρώπινη του Τζονί για να σε φέρουν Λευκοσία, ναι, ναι. Ναι, την πέρασμε φράτσι. Λοιπόν, έλαβε μου το πακέτο, να είναι μεγάλο. Όχι πολλά, περίπου τόσο. Λοιπόν, δεν θα το βάλεις μες στη βαλίτσα. Θα το βάλεις μες στη handbag που να κρατάς. Μόλις βγεις έξω, όποιο κι αν έντιαμε, θα του πεις να πάρει τη βαλίτσα μέσα στο αυτοκίνητο, γιατί εσύ πρέπει να πάει στη τουαλέτα. Τσίνος. Για να πάρει τη βαλίτσα στο αυτοκίνητο, για να σε περιμένει για μένα, εντάξει? Πάει εν καλύτερα για μένα, να μην με δει που να φκένω. Σωστό. Εσύ αντί να πάει στη τουαλέτα, να βγεις έξω, που την άλλη πόρτα, να σε περιμένει για μένα το αυτοκίνητο, να φύγουμε να έρθουμε Λευκοσία. Εσύ είσαι το καλύτερο να έρθεις με το δικό σου. Καλά, αν όχι, μα έχει έρθει να γυρεύει. Μα τούτο είναι το θέμα, είναι να σε γυρεύει. Είναι να σε γυρεύει παντού.
Και άμα περάσει η ώρα, είναι να πάει παντού και στην τουαλέτα και παντού. Ένα σε γυρεύει πολύ ώρα. Με την ελπίδα λότε να σε έβρει, γιατί με είναι τα μούτρα να πάει πίσω στον Τζονέν και να του πει ότι σε έχασε. Ήμουν καλό, δε ρε Σουμπαχέρ. Εν είχες λάθος. Αλλά είναι κατάλαβα, εντάλλω σου ήρθε και ήθελες να δώσεις συνέντευξη. Δε, ο κάθε και είναι την κεραίνη ευκαινή και λαλιώτη του καπνίστη, ρε. Και εμείς κουκιά μου παράγοντες, δεν δικαιούμαστε. Είπα, δεν δικαιούσε. Είναι κατάλαβα, εντάλλω σου ήρθε. Και θέμα αν είμαι έτσι, ρε. Εναλαβείς. Αλλά θέλεις παραπάνω λεπτομέρειες, άισε να φύγουν τούτη για σου ζούμε. Εντάξει, κορού, τελειώσαμε. Ναι, φυσικά, τελειώσαμε. Πότε να το δείξει. Μπορώ να σου πω κάτι ιδιαίτερος. Πέ μου. Τώρα που τελειώσαμε, μπορώ να πάω σπίτι μου, ξαναπάω μέσα να με κλειδώσεις πάλι. It's up to you. Πάντως, έντσι έπισες με ρε, Τζόνι, ότι τούτη ουλή ιστορία έγινε γιατί ήθελες να σου πιάω συνέντευξη. Δεν είναι δικό σου πρόβλημα. Εγώ εκείνο που ξέρω είναι ότι σε κλείδωσα από τα σέρκα του Κατσινιόρου. Και σου φάνηκε και αχάριστη που είπα. Αν ευχαριστώ, δεν μας είπες. Αν ήταν τίποτε άλλο, ήταν να πάει βουρητή στην αστυνομία να το πεις αμέσως. Κατάλαβα. Έρχεστε Λευκοσία, πάτε ολόγησα στον Στέφανο, να ανοίγετε το πακέτο, σιγουρεύκεστε ότι μέσα τα διαβατήρια και παίρνετε τον Τζονί. Ύστερα όμως, πώς είναι να δικαιολογηθεί ο Βασίλης τον Τζονί που εξαφανίστηκε. Του ήταν εύκολο. Να πω πώς ήταν και με ο Σούμαχερ που συμφωνήσαμε μετά που έφυγε από την τουαλέτα. Και όσο ήταν να λέω ότι με γύρευκε, εγώ ήταν να λέω ότι με γύρευκα. Και μέσα να βρεις άκρη μου. Είδες το μητσί μου, βρίσκει λύσεις, το άψασβησε, α! Εμείς τώρα που βοηθήσαμε την κατάσταση, εσύ παίζεις πελό. Είναι ένα δικαίωμα. Πάμε, Ευάγγελε. Γιατί μου το λες τώρα, γιατί δεν μου το είπες πιο πριν να κανονίσω να το ακυρώσω. Γιατί δυστυχώς δεν μου έδωσες την ευκαιρία. Τι λες τώρα, σε έψαχνα σε όλη τη Λευκοσία να σε βρω και να σου το πω. Και όταν σε βρήκα, εσύ κρυβόσουν πίσω από την πόρτα. Και στο κάτω-κάτω, αν δεν ήθελες να έρθεις, γιατί δεν μου το έλεγες εκείνη τη στιγμή. Γιατί εκείνη τη στιγμή, μετά από όλο αυτό το ρεζιλίκι, δεν μπορούσα καθόλου να σκεφτώ για αυτό το ανόητο δείπνο με τα μελλοντικά, εικονικά πεθερικά μου. Εντάξει. Σου είπα ότι αυτός ο γάμος θα γίνει γιατί σέβομαι την απόφασή σου να κρατήσεις το παιδί. Αλλά αυτός ο γάμος θα γίνει μεταξύ μας. Μεταξύ εσένα και εμένα και όχι μεταξύ εμένα και των γονιών σου. Για να τελειώνουμε μια και καλή με αυτή την ιστορία. Ούτε κουμπάρους, ούτε κουφέτα, ούτε προσκλητήρια, ούτε τίποτα. Εσύ, εγώ, ο Δήμαρχος και δύο μάρτυρες, συνεννοηθήκαμε. Γιατί, τι έπαιξες. Λίγο νερό, σε παρακαλώ. Αυτές οι ζαλάδες πάλι. Λοιπόν, τώρα το θέμα είναι ότι πρέπει να είμαστε για μένα με την αστυνομία, τη στιγμή που να το ανοίγουν. Για μένα χρειαστώ τη βοήθεια του Αχιλλέα. Ο Αχιλλέας ποιος είναι? Έναν γνωστό μου, είναι πολύ καλός στα ηλεκτρονικά. Καταλάβει πολλά από τα πράγματα. Μιλάς να βάλουμε κοριό μες στο μαχαζίν και να ακούμε την ώρα που να το ανοίγουν. Ναι. Να δύσκολο να ρίγει. Αν μένα είναι πολύ δύσκολο να κάνω και εγώ. Τέλος πάντων, να μιλήσουμε με τον Αχιλλέα και θεωρούμε. Λοιπόν, Βασίλη, εσύ μόλις μιλήσεις με τη Μιράντα και συμφωνήσεις, θα ειδοποιήσεις το σώτο για την πτήση. Με έρχεσαι. Εγώ να κάνω ό,τι μου πείτε. Λοιπόν, παιδιά, εγώ και μου είμαι πάνω μου. Πρέπει να πάω να ζημιθώ δύο ώρες, διότι αύριο πρωί πάω δουλειά. Να κανονίσουμε να βρεθούμε τα δαμεία αύριο την ίδια ώρα, να πούμε και να ψυχάς. Εντάξει, άντε, να πάει στο καλό και όπως είπαμε, α. Με έρχεσαι εννιά, το σχέδιο είναι πολύ καλό. Φτάνει να δούμε λίγο τις λεπτομέρειες. Το λοιπόν, καλή νύχτα, σου λέμε τα. Καλύτα. Να πάει στο καλό. Να πιένω σε μοκατάνια. Ναι, να πάω πριν Μιράντα. Ε, Βασίλη, πρόσεχε που τον τίκανε, κανά. Όχι να σου κάνει τα γλυκά τα μάτια και σε κάνει ό,τι θέλει. Επάθα την μια φορά, δεν θα είναι ξανά. Καλή νύχτα. Άντε, να πάει στο μυαλό. Πραγματικά απορώ γιατί επιμένεις ακόμα.
Λοιπόν, αύριο και όλες θα φροντίσω να πας στο καλύτερο νοσοκομείο στη Γερμανία. Ζήσαμε πολλά χρόνια σε εκείνη τη χώρα, δουλέψαμε και οι δυο μας σκληρά. Είναι καιρός να μας δώσει κάτι και αυτή πίσω. Εξάλλου έχουμε και τα χαρτιά μας. Πραγματικά απορώ γιατί δεν το έχεις κάνει ακόμα. Κάθισε, σε παρακαλώ. Έλα, κάθισε, έλα. Άκουσέ με. Αγωνίστηκα πολύ σκληρά τα τελευταία χρόνια για να πετύχω αυτή την ανασκαφή. Αν την εγκαταλείψω τώρα, θα είναι σαν... σαν να κάνω ευθανασία στον εαυτό μου. Οπότε, λαλό, μιας και κλειδώσαμε την κοπέλα που τον κατσινιώρο, να μην αηγούμε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Να μην ρίσκουμε σε όρο κι εμείς μια φορά στην τηλεόραση να βγούμε την άποψή μας. Γιατί την άλλη φορά που σε πήραμε τους κελεψιέδες στο δικαστήριο, έσαι έδειξε την τηλεόραση. Κόφηκε το ρόλο σου μαχαιρά. Καλά, ρε. Έναν αστείο, είπαμε. Πες μου τώρα και τον πραγματικό λόγο. Ήθελα να στείλω κάποια μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις. Έπιαστο. Ρε, Τζόνι. Μα έτσι είμαι η Μιράντα εγώ. Δεν παίρνει χαμπάρι. Λάλη να μπω γίνει. Έτω ρε, κουμπάρι. Είπα να φιλοξενήσω την κοπέλα καμιά νύχτα. Πέρκει μου κόψει ο νους του κατσινιόρου άρτη να τη γυρέψει, ρε. Όμως είναι τσάτισε, ρε. Οξάιτε να σου γαονίσω καλά, εγώ. Πάλι σαν να τσουλαλείς μου ψέματα, όξα είναι η ιδέα μου. Έννοια που τον έπιαν τον κατσινιόρον τώρα σαν ήταν φευκός, ρε, έτσι. Αν μέν ήταν ο κατσινιόρος, κάποιος άλλος ήταν να ήταν. Σωστά. Σαν ας πούμε, ποιος. Τώρα ένα συμπόρε Σούμαχερ, ο ξαναβάλεις τα κλάματα πάλι, ρε. Να μου πεις για τον καπετάνιο τώρα. Παύλο, αν κηρυθούμε γρήγορα και προλάβουμε την κατάσταση, και αυτή την ανασκαφή θα ολοκληρώσεις και πολλές άλλες. Το καταλαβαίνεις ότι κάθε λεπτό που χάνουμε είναι πολύτιμο. Εντάξει, δεν λέω. Οι γιατροί είναι καλοί εδώ. Αλλά πώς να το κάνουμε. Οι εξελίξεις στη ιατρική γίνονται αλλού, όχι εδώ. Το ξέρω, έχεις δίκιο. Αλλά δεν μπορώ να αφήσω τη δουλειά. Δεν είμαι βέβαιος για τα χέρια που θα την αναλάβουν. Επειδή είναι και ο Παυλίδης. Πρέπει να τον σταματήσω οπωσδήποτε. Καλά ρε, άντε και έρχεται ούτα με. Ήταν που είσαι σκοπό να το κάνεις. Ή άμα ρωτήσεις το Σαββάλα να σου πει. Το θέμα, κύριε Σούμαχερ, ήταν να μου κάνω να έρθει δαμέ, να παίζει μέσα στο γήπεδο το δικό μου, κατάλαβες. Αλλά είπαμε, είναι η τσάτησε, ρε. Αν πέρασε. Άλλη φορά. Ένε καταλαβαρέ, Ζωνή, γιατί το σημανία με τον καπετάνι. Ήταν που σου έκαμε ο άνθρωπος και έχεις τόσο μίσο, τώρα. Κάνανε σου το και την κόρη του, η Μαγαρέτησα. Είναι ανάγκη να κάνεις τη ζωή του ανθρώπου ποδήλατο. Ο Τζονής, για να κάτσει 5 μήνες μέσα στη στενή, ενώ κάπτε και βάπτε φταίει. Μπήκες τώρα, οπότε με μου λαλείς είναι να που μου έκαμε. Sorry ρε Τζονί, δεν ξέρω ότι ήταν έτσι που βέντα ρε. Μακριά, στα νησιά με τα θάνατο νερό της πατρίδας μου το όνομα θα σου χαρίσω σε ένα ψήθυρο άνοιξη στενό σε μια τύση του μέλλοντος να μας κρατήσω θέση για δυο. Θα ειδωθούμε ξανά. Άι του έρωτα πίστη που ψάχνεις να βρεις μια στεριά. Καλησπέρα αγάπη μου, όπου και να σε, σε τεβαίνει αστέρι να σου φέγγει στα νυχτά. Καλησπέρα αγάπη μου, όπου και να
δεν φαίνει αστέρι να σου φεγγεί στα νυχτά.